Για τα πολυθέσια του 4ου Αυγουστολίου και του Ελεύθερου Δημητρίου. Του πεσινού. Του παλιού σημού. Του πεσινού για δύο χρόνια στα προκάτοχα σχολεία αυτά. Συν το νηπιαγωγείο τη Αγγλία. Το οποίο είναι ακόμα του γονάτου. Τα προβλήματα αυτά παραμένουν. Συνάδελφοι μαθητέ και κάνουν τα μαθήματά του στα προκάτοχα κατά πολύ δύσκολε συνθήκε. Χειμώνα, καλοκαίρι κλπ. Δεν έχουμε κανένα νέο το τι γίνεται με τι μελέτε για τα σχολεία αυτά. Πρέπει να επιταχυνθεί ό,τι είναι να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, δύο χρόνια να υπάρχουν, να συνεχιστεί, πάμε για τρίτο χρόνο να συνεχιστεί να γίνεται η διδασκαλία μέσα σε αυτό. Ένα το βασικό αυτό. Δεύτερον, είχαμε ζητήσει τότε με του σχολείου, δεν πρέπει να έχει να πραγματοποιηθεί. Είχαμε πει να φτιαχτεί για κάθε σχολείο να έχει ένα φάκελο. Ένα φάκελο όσον αφορά την κτηριακή υποδομή. Ούτω ώστε αυτό ο φάκελο. Οποιαδήποτε έλεγχο γίνεται πάνω στο σχολείο, να υπάρχει ένα ιστορικό δηλαδή, κτηριακό ιστορικό, πότε κτίστηκε, με ποιε συνθήκε κτίστηκε, το αρχιτεκτονικό του σχέδιο και όλα αυτά. Οι έλεγχοι πότε έχουν γίνει, να είναι όλα καταγεγραμμένα μέσα σε ένα φάκελο, ούτω ώστε να έχει το ιστορικό του το κάθε σχολείο όσον αφορά τι κτηριακέ υποδομέ. Δύο χρόνια τώρα, από ό,τι το ζήσαμε, δεν έχει γίνει τίποτα πάνω σε αυτό το σημείο. Ένα τρίτο πάλι το οποίο πρέπει να το θέσουμε πολύ σοβαρά υπόψη, δεν το λέμε μόνο από συνδικαλιστική πλευρά. Και η κατάσταση βέβαια είναι βέβαια ένα γενικό ας πούμε, πλαίσιο όσον αφορά το συνδικαλιστικό κίνημα, το εκπαιδευτικό, αλλά στην Κεφαλονιά λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών την οποία υπάρχει, αυτό πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη αυτό που το πρέπει να σας πω. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και ευτυχώς εχθές τα αποτελέσματα φάνηκαν με το σχημό που έγινε εχθές. Τουλάχιστον το δικό μου το σχολείο και από ό,τι έμαθα, δηλαδή είχα μια επαφή με όλα τα σχολεία. Επειδή μας έτυχε ο σεισμός αυτό το νότου τη γιορτή 17 Νοέμβρη, φάνηκε ας πούμε, ότι έχει λειτουργήσει η αντισημική πρόκληση εκπαίδευση των παιδιών. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα και πρέπει εδώ πέρα να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για δύο πράγματα. Πρώτον, να υπάρχουν τμήματα με μικρό αριθμό μαθητών. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σε μια τέτοια περίπτωση σεισμού είναι άλλο να έχει 30 παιδιά με στην τάξη. Διαφορετικά θα αντιδράσουν ο εκπαιδευτικό και οι μαθητέ, και άλλο να έχει 20-15 και από 15 συμμικρότερε και 20 μεγαλύτερε τάξει. Αυτό πρέπει να είναι ένα αίτημα συνδικαλιστικό, αλλά για την Κεφαλονιά και την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται τώρα, δεν ξέρω πού θα φτάσει, σε περιοχή τουλάχιστον σεισμογενή. Θα πρέπει ο αριθμό των μαθητών να μικρύνει στι τάξει. Δηλαδή, ενώ το Υπουργείο λέει σήμερα 25-30 μαθητέ, δεν μπορεί να ισχύει σε περιοχέ, σεισμογενεί περιοχέ, ο αριθμό αυτό που ισχύει για όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει όμω πάρα πολλά. Σημαίνει κατά πρώτον, ας πούμε, ότι θα πρέπει να διοριστούν εκπαιδευτικοί, γιατί οπωσδήποτε θα χρειαστούν περισσότερο εκπαιδευτικοί. Και το δεύτερο το οποίο πρέπει να τονίσουμε, μια και είναι και ο κύριο Δήμαρχο εδώ πέρα, ότι οι κτηριακές υποδομές, αν λειτουργήσουν με την βάση ας πούμε, τη σεισμικότητα που έχει η περιοχή μας και με βάση τον αριθμό των μαθητών κλπ, θα πρέπει να λιγοστέψει ο αριθμός των μαθητών ανά σχολείο. Που σημαίνει δηλαδή ότι χρειαζόμαστε καινούρια σχολικά κτίρια. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, θα πρέπει να μικρύνουμε τον αριθμό των μαθητών σε τάξη και σχολικές μονάδες και να φτιαχτούν σχολικά κτίρια καινούρια. Τα οποία σχολικά κτίρια θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους, αυτό που είπα και έξω, τον προάβλιο χώρο. Περισσότερα σχολεία υπάρχουν πρόβλημα στον προάβλιο χώρο. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο στο σχέδιο, στο πλάνο που έχουμε, ξέρω εγώ, όταν γίνει ένα σεισμός, ένα τμήμα του σχολείου μας ανεβαίνει πάνω στον δρόμο. Φέρνουμε δεξιά-αριστερά, που θα πάμε, ένα μέρος βγαίνει πάνω στον δρόμο. Το μεγάλο πρόβλημα πάλι που υπάρχει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η νηπιαγωγία. Η νηπιαγωγία ποτέ δεν υπάρχει, τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια που δουλεύω εγώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν υπάρχει είδηση ενός νηπιαγωγείου. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό ότι το Αργοστόλι, όχι το Αργοστόλι, δεν θυμίζω και άλλες περιοχές, και στον Πόρο θυμάμαι μετά έχουν προβλήματα. Τα νηπιαγωγεία έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μα πάρα πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα. Είναι μέσα υπάρχουν τα δημοτικά σχολεία. Χωρί να είναι. Εμεί δεν έχουμε αντίρρηση να υπάρχουν τα νηπιαγωγεία μέσα ή ξέρω εγώ τα τμήματα ειδική αγωγή μέσα στα δημοτικά σχολεία. Αλλά να έχει προβλεφθεί όταν φτιάχνεται ένα δημοτικό σχολείο ότι θα φτιαχτεί μέσα αυτό το δημοτικό σχολείο και ένα νηπιαγωγείο και ένα τμήμα ειδική αγωγή και τμήμα ένταξη. Δυστυχώς όμως τα σχολεία αυτά δεν έχουν προβλεφθεί να είναι μέσα στο χώρο σε αυτά ακόμα και νηπιαγωγεία.
ήμουν από την αθλητική, εκπρόσωπος από την αθλητική κοινότητα του Ελληνικού Λυκείου του Ξουρίου και ήθελα να ρωτήσω, η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα είχε δεσμευτεί ότι θα γίνουν επισκευές στο παλιό μας λύκειο, ούτως ώστε να μπορέσει να μπει το γυμνάσιο εκεί πλέον. Εμείς θέλουμε ένα καινούριο σχολείο, όπως το έχουμε ξανατονίσει και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις και το τονίζουμε ακόμα και τώρα. Πότε θα γίνουν αυτά, θα βγουν μελέτες, έχουν βγει μελέτες? Γιατί εκεί που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα κοντέινερ, οι συνθήκες για το μάθημα είναι ακατάλληλες. Και επίσης το σχολείο και τα έργα, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει γι' αυτό, έχουν πει ότι θα υπάρξει μια ομαλότητα. Αν και αυτό δεν είναι το πρόβλημα, δεν έχει λυθεί κάτι. Εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε ξανά εσάς και τον Δήμαρχο, θα βγουν μελέτες, θα φτιαχτεί το σχολείο μας, θα μπορεί να φτιάξει σχολικό συγκρότημα? Άλλο σπουδιά. Να πω... Μίτσο. Κοιτάξτε, ο σεισμός... Και ήθελα να τονίσω ότι είναι απαράδεκτο να έχουμε έρθει και στην περιφέρεια και στον Δήμο για τη σκάλα του σχολείου στην εξωτερική, η οποία ζητείται πόσα χρόνια δεν ξέρω, και να μην έχουν γίνει καν τα σχέδια. Όχι μόνο αυτό, ο δεύτερος όροφος του σχολείου είναι ακατάλληλος για μάθημα και οι μαθητές 3 με 4 τμήματα μπαίνουν καθημερινά και σε περίπτωση σεισμού θα δημιουργηθεί ατύχημα. Και μετά, όταν εκενώνεται το κτίριο, μπαίνουν στο αμφιθέατρο και στο γυμναστήριο που επίσης είναι ακατάλληλα γιατί είναι μέσα στις ρογμές και τα δύο, ή τρέχουν στο δημοτικό με αποτέλεσμα να φεύγουν από το σχολείο. Άλλο σπουδιά υπάρχει? Να πει η Στάνου. Νομίζω ότι εμείς έχουμε και ένα λόγο παραπάνω, είμαστε οι βετεράνοι των κοντέινερς. Είμαστε το δεύτερο λύκειο, είναι σε κοντέινερς ούτε που θυμάμαι πόσα χρόνια, μπορεί να είναι και 10 χρόνια. Και βλέπουμε ότι, όπως είπε και ο καθηγητής από το Λουξέρο, ότι αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να θεωρείται δεδομένο. Και οι μαθητές και οι καθηγητές, πιστεύω και οι γονείς, δεν συμβιβαζόμαστε με το ότι είναι δεδομένο να κάνουμε μάθημα τα παιδιά σε κοντέινερς που κανονικά χρησιμοποιούνται για μεταφορές, για τέτοια πράγματα, και όχι για να κάνουν μέσα τα παιδιά να γίνεται μια εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, δεν θα δεχτούμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να είναι παιδιά τα οποία κάνουν δημοτικό σε κοντέινερς, γυμνάσιο σε κοντέινερς, δίκαιο σε κοντέινερς. Οι μαθητές. Όχι και κοντέινερς. Γιατί είναι ειδικές ατονός αίθουσες για σχολεία. Άλλο κοντέινερ που είναι για τα μεταφορά εμπορευμάτων που είπατε, που συγχωρείτε τις αντίποψα. Σχολικά κοντέινερ. Σχολικά κοντέινερ. Ένα κοντέινερ, ένα παράθυρο και μία πόρτα το κάναμε σπίτι. Την οικοδομία το λογαριάζει για σπίτι. Οικοδομική άδεια κανονικά ο γας. Μπορώ να πω κάτι. Και από χαρτίνα. Να πούνε 2 λεπτά κάποιος σήκωσε το χέρι. Ναι, να τελειώσω με αυτό, δεν είχα συμπτωθήσει. Με συγχωρείτε, Δήμαρχε, αλλά η διαφορά από ό,τι καταλαβαίνω είναι ότι έχουν παράθυρα. Ότι μπορούμε να κάνουμε διαφορά. Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Να μα πάσουν από την οροφή, α πούμε. Τα εμπορεύματα τα προστατεύουμε καλύτερα με στα κοντέινερ από ό,τι εσά του μαθητέ. Είναι σε χειρότερη ποιότητα. Σε χειρότερη ποιότητα. Μέσα σε 23 μέρες, καθόλου θα έρθουν 107 αίθουσες κάτω για να λειτουργήσουν και τα σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν όπως είναι. Και ήρθαν σε 0 χρόνο και οι προδιαγραφές των 3 εταιριών που είχε ως για ειδικές αίθουσες αυτούς για τα σχολεία, γι' αυτό είπα ότι δεν είναι ποτέ ένα μεταφοράς εμπορευμάτων. Αυτές είναι οι εγκεκριμένες αίθουσες από το Υπουργείο και από τον ΝΟΣΚ για προσωρινά κάποιο παιδί, είπε 10 χρόνια είμαστε εντάξει, παιδιά, περίπτωση αυτό. Αλλά σε μια φυσική καταστροφή και σε 2 σεισμούς πριν 20 μήνες έπρεπε να βρούμε τη λύση έστω να λειτουργήσουν προσωρινά. Και βρήκαμε τη λύση αυτή. Γιατί δεν με είχαν αφήσει να τελειώσω, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού λένε, έχουν δίκιο το λένε. Και αυτή η προσωρινή λύση, η οποία σε πολλά σχολεία, ήδη στο δικό μας κρατάει 10 χρόνια, σε άλλα σχολεία ποιος ξέρει πώς θα κρατήσει, δεν τη δεχόμαστε. Εμείς που κάνουμε μάθημα εκεί μέσα, εμείς που το ζούμε αυτό καθημερινά, δεν θεωρούμε ότι είναι συνθήκες αυτές για να γίνει το μάθημα. Και όπως είπαν και οι συμμαθητές μου από το Ξούρι, απαιτούμε αυτή τη στιγμή δέσμευση να ξεκινήσουμε τώρα και τα άλλα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν φτιαχτεί, με όλες τις
πρέπει να είναι όπως πρέπει, σύγχρονα, ασφαλή, για να μπορούσαν τα παιδιά μέσα να πάνε να κάνουν μάθημα και να προχωρήσει κανονικά η εκπαιδευτική διαδικασία. Όχι να ομαλοποιηθεί, να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργεί ένα σχολείο το 2015 και αυτά περί φυσικών καταστροφών. Συγγνώμη, είμαστε στην Κεφαλονιά. Και είχε γίνει σεισμός πριν από 20 μήνες. Έτσι. Φυσική καταστροφή δεν είναι κάτι που. Αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη ξαφνικά και δεν περίμενε κάποιος ότι θα γίνει ένα σεισμός στην Κεφαλονιά. Γιατί δεν ήταν. Δεν θα έπρεπε ήδη τα σχολεία να είναι αντισεισμικά, όχι να είναι το δεύτερο και το τρίτο γυμνάσιο που είμαστε τόσα χρόνια και να κάνουμε μάθημα κάτι από εμάς. Και βγήκανε ακατάλληλα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η δικαιολογία περί φυσικής καταστροφής. Στην Κεφαλονιά είμαστε σεισμούς θα κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η κυρία εκεί κάτι δηλαδή. Χθες που έκανε το σεισμό, τα δικά μας τα παιδιά βγήκαν έξω στο τέλος του σεισμού για να προστατευτούν από το σεισμό. Βγήκαν έξω στο προάβλιο και τους ερχόντουσαν οι πέτρες από τον τοίχο, από τη μάντρα που έχει πέσει έξω στο προάβλιο. Έτσι. Άρα δηλαδή εμάς αυτή τη στιγμή είναι απροστάτευτα τελείως. Είτε από το σεισμό, είτε από τη μάντρα έξω στον τοίχο, από κάτι κινδυνεύουν. Και ήθελα να ρωτήσω λοιπόν και εμείς, όπως απαιτούν όλοι, απαιτούμε να γίνει μια μελέτη για αυτή τη μάντρα η οποία έπεσε με τις πλημμύρες. Στην προηγούμενη κακοκαιρία. Η μάντρα έχει μείνει έτσι φυσικά, όλοι οι βράχοι, όλες οι πέτρες είναι μέσα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου. Οπότε με οποιαδήποτε βροχή, ούτως ή άλλως όλα τα χαλίκια, όλες οι πέτρες κατεβαίνουν στο κεντρικό προάβλιο που είναι το μόνο που έχει απομείνει για να παίζουν τα παιδάκια. Γιατί και το κάτω προάβλιο είναι με την παιδική χαρά που ξυλώθηκε και δεν έχουν ούτε εκεί να παίξουν, δεν μπορούν. Οπότε καταλαβαίνετε στη δική μας την περίπτωση αυτό, ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται. Δηλαδή, είτε κάνει σεισμό, θα βγουν έξω, αλλά και πάλι απροστάτευτοι είναι γιατί τους ερχόντουσαν τα βράχια στο κεφάλι από το προάβλιο. Από τη μάντρα που έχει πέσει. Ο Γιώργος από το Ιατρικό Κέντρο. Εμείς και θα απαντήσω σε συγκεκριμένα ό,τι βάλαμε να σημειώσεις. Για να μιλήσω ο Δήμαρχος. Θα μου επιτρέψετε μια πολύ μικρή εισαγωγή, μια γενικότερη δηλαδή τοποθέτηση. Ξέρετε, κάθε φορά σας δέχομαι εδώ με χαρά. Ο Καζαζάκης είχε γράψει ότι δεν νοείται άντρα στη γη που να μην αναλαμβάνει 100% το μερίδιο της ευθύνης του. Εμείς ως περιφερειακή αρχή προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό πράξη. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν κρύφτηκα πίσω από το δάχτυλό μου ή ποτέ δεν είπα ότι να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Όμως, ο γενικόλογος καταλογισμός ευθυνών, αυτό το πλάτια του, κατά την ταπεινή μου άποψη, γιατί εσείς είστε πολύ πιο έξυπνοι από μένα, διαστρεβλώνει σε τέτοιο τρόπο την πραγματικότητα που όχι μόνο δεν οδηγεί στην επίλυση των προβλημάτων, θα αναλαμβάνω για μένα, αλλά αντίθετα επιτείνει όλα αυτά τα ζητήματα που δημιουργούν τα προβλήματα. Π.χ. το να ζητάτε από την Περιφερειακή Αρχή να δεσμευτεί ότι θα υπάρχει πρόσληψη προσωπικού δασκάλων, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Δεν έχει σχέση. Γιατί δεν μπορεί να δεσμευτεί η Περιφερειακή Αρχή ούτε να την περιφερειακή όχι θα προσληφθούν δάσκαλοι. Έχω εδώ, από την πρώτη μέρα που παρέλαβα, στους 4 υπουργούς έχω στείλει έγγραφο και τους λέω. Έχω 5 μηχανικούς στην Περιφερειακή Ενότητα, εκ των οποίων οι 3 είναι απασχολημένοι σε έργα του σεισμού. Σας παρακαλώ, δώστε μου 2 μηχανικούς, είναι το δικαίωμα να προσλάβω 2 μηχανικούς και δεν μου δίνουν. Έχω εδώ έγγραφο στον Υπουργό Εσωτερικών από πέρσι. Και του λέω ότι δεν μπορεί αυτό το νησί να λειτουργήσει με έναν επόπτη υγείας. Και δεν τους προσλαμβάνει. Δεν μου δίνει το δικαίωμα να προσλάβω έναν επόπτη υγείας. Και δουλεύει όλο το νησί με έναν επόπτη υγείας. Με εκατοντάδες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το να έχετε προς την Περιφερειακή Αρχή και να ζητάτε να δεσμευτεί για το πού θα πάει προκαταβολή φόρου. Που προφανώς δεν θέλουμε. Και εμείς έχουμε επαγγελματίες είναι να δίνουμε 100%. Εκτιμώ ότι διαστημώνει την πραγματικότητα. Τι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να κάνουμε σε όλα αυτά που είπατε εσείς από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής. Γι' αυτό το θέμα που ετέθηκε για τα λιγομελή τμήματα, από την ημέρα που μετέθηκε το θέμα μέχρι και σήμερα δεν έχει συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Κατά συνέπεια, πώς θα έβαζα να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό δεν συνεδριάσει. Να πάει ο Περιφερειάρχης από τους όπως... Είχες πει ότι θα του στείλει γράμμα, τώρα τι λες. Εγώ, όχι, είχαμε πει ότι θα το βάλω θέμα όχι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πριν το βάλω, λες, θα του στείλω αύριο κιόλας γράμμα και θα το βάλω στο Περιφερειακό.
δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Αν δεν είχα πει, επίση έχω κάνει περίπτωση μέσα μαζί του και θα είναι και θέμα συζήτηση στο Περιφερειακό. Πάμε λοιπόν τώρα. Για το νέο σχολείο. Τι δεν κάναμε από αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν εντάξαμε στο ΕΣΠΑ ως Περιφερειακή Αρχή ένα νέο σχολείο στα Ιωαννησιά και δεσμευτήκαμε ότι θα είναι αυτό. Ενώ στην αρχή, όπως ήταν αρχικά το ΕΣΠΑ, όπως το παραλάβαμε, δεν υπήρχε δεδομένη χρηματοδότηση για σχολείο. Εντάξαμε ένα νέο σχολείο και θα είναι της Παλικής. Παρακαλάμε. 9 μήνες παρακαλάμε τον Όσο να μας φέρει μια μελέτη. Έχουμε τη δυνατότητα εμείς στην Περιφερειακή Ενότητα της Φρονιάς να κάνει μελέτη για σχολείο. Υπάρχει χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. Παρακαλάμε να μας φέρουν τη μελέτη. Τον επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε. Τώρα, τελευταία, τους δύο μήνες μπορέσαμε και υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για ένα σχολείο στην περιφέρεια των Ιωνίσων που θα είναι το σχολείο στην Παλική. Το καινούριο λύκειο. Να μας υποδείξουν και να μας υποδείξουν και το χώρο που θα γίνει να μην υπάρχουν λογιοκτησιακά ζητήματα. Γιατί μου έχει τεθεί και ότι ενδεχομένως εκεί θα υπάρχουν. Και εμείς, αν υπάρξει μελέτη, δεσμευόμαστε ότι θα ενταχθεί στο. Υπάρχει χρηματοδότηση να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Αλλά εγώ δεν είπαμε ποτέ εμείς στην Περιφερειακή Αρχή ότι έχουμε δυνατότητα να μελετήσουμε νέο σχολείο. Σε αυτό που λένε για την άσκηση του επικίνδυνου. Την άσκηση του επικίνδυνου σε σχέση με τις αποκατάστασεις των ζημιών από τον σεισμό, εμείς είμαστε οι πρώτοι που είδαμε τις μελέτες και είπαμε ότι είναι απαράδεκτες και εντάσσονται σε αυτό το κομμάτι. Τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι που έχουμε εμείς στην επίβλεψη, τη ισοδοπία στο Λιψούρι. Αφήσαμε πουθενά ως Περιφερειακή Αρχή εμείς να γίνει έτσι όπως είχε μελετήσει αρχικά την υπομενή. Δεν πήγαμε παντού και λέμε παντού θα φτιάξουμε δρόμους 7 μέτρα. Δεν πήγαμε παντού και είπαμε ότι θα βάλουμε τυχεία και εκεί που δεν προβλέπεται. Δεν επιμείναμε εμείς μελέτη και τις αλλάξαμε όλες τις μελέτες όπου μπορούσαμε. Με προσπάθεια. Σε πόσες μεριές στο Λιξούρι εκεί που δεν προβλέπονταν από τις αρχικές μελέτες τυχεία, κάναμε τυχεία και τα πάμε και απέναντι και κάνουμε δρόμους 7 μέτρα. Το άλλο για το ΤΕΕ. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, όπως δεσμευτήκαμε, φτιάξαμε την προγραμματική, την εφέραμε, την υπογράψαμε και την έχουμε στείλει εδώ και 6 μήνες να την υπογράψει την Εθνική Επιμελητήρια και δεν μας την επιστρέφει πολύ γραμμή. Και έχουμε εξασφαλίσει και την χρηματοδότηση για το έργο. Και το λέω δημόσια και ο πρόεδρος του ΤΕΕ εδώ του τοπικού το ξέρει και το αναγνωρίζει ότι είναι δικιά του ευθύνη που δεν έχουν έρθει ακόμα. Ναι, αλλά τα αποθεματικά τα δώσετε στην κυβέρνηση. Θα απαντήσω και σε αυτό, κύριε Δημήτρη. Θα απαντήσω και σε αυτό. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο τελικά. Να ξέρουμε δηλαδή. Πάμε τώρα. Όχι, η περιφέρεια δεν το κυβερνάει. Η περιφέρεια έχει κάποιες ευθύνες, έτσι ώστε να τις αναλογούν και να τις πάρουν σε πάνω. Π.χ. αυτό που είπε ο Διονύσης. Δεν θυμίζει κατάλαβα ότι είχα πει ένα σφιντοτέγραφο. Αν δεν το είχα πει ένα σφιντοτέγραφο, είναι ευθύνη. Ναι, είναι λάθος. Εκεί που με αναλογεί. Αλλά όσον αφορά για τα κτίρια, εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, όταν ήρθαμε, βρήκαμε από την Ομαρχία. Από την εποχή της Δημαρχίας, 260.000 ευρώ για σχολεία. Αυτά έβρικαμε. Δεν μπορούσαμε εμείς να χρηματοδοτήσουμε, να καλάσουμε ούτε ένα ευρώ για σχολεία. Ούτε ένα ευρώ. Και βρήκαμε 260.000 τα οποία έπρεπε να έχουν επιστραφεί από καιρό. Τα κρατήσαμε. Δημοκρατήσαμε, 14 μήνες είμαστε. Δημοκρατήσαμε και ήδη τελειώσαμε τις επισκευές του νηπιαγωγείου Λιψουρίου, στο δεύτερο νηπιαγωγείο Λιψουρίου. Παραδόθηκε. Έτσι αφού πόσο προσέχει η μέρα. Δημοκρατήσαμε και ήδη κατασκευάζονται τώρα οι τουαλέτες στο Δημοτικό Σχολείο της Άμης. Δημοκρατήσαμε και δεν ισχύει το φαλικάρι που το είπε. Δεν ισχύει όπως δεν υπάρχουν σχέδια. Έχει ήδη εγκατασταθεί ο εργοδάμος ο κ. Παπαδικολάτος. Προχθές υπογράψαμε τη σύμβαση για τις κάλασσες και ραμιές. Και τελειώσαν αυτά. Δεν έχουμε άλλα λεφτά ως Περιφερειακή Αρχή να δώσουμε για τα σχολεία. Και δεν έχουμε και αρμοδιότητα να δώσουμε. Δηλαδή, και ένα εκατομμύριο ευρώ να είχαμε από κάπου, δεν μπορούμε να χαλάσουμε ένα ευρώ για σχολεία. Να χωρηθούν στο Δήμο αυτά τα λεφτά. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το τέταρτο σχολείο το φτιάξαμε και με κερδίζει ένα πλήρωτο. Που είναι γύρω στου 200. Για τα αποθεματικά μα. Ε? Για τα αποθεματικά. Θα τα πούμε μετά που θα σα μιλήσω. Για τα αποθεματικά. Καταρχήν ο Δήμος είχε τελείως αντίθετη άποψη έλεγε να μην τα δώσουν. Το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι έπρεπε να δοθούν. Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, αυτό δεν είναι δικαιολογία, είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, από τα χρήματα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς δεν δώσαμε ούτε ένα ευρώ. Και λέω δυστυχώς γιατί έτσι θα υπήρχε μια πιθανότητα να τα πάρουν. Και δεν δώσαμε ούτε ένα ευρώ. Γιατί πριν γίνει αυτό με τα αποθεματικά,
ήρθε μια κατάσχεση κατά της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για ένα χρέος μιας ανώνυμης εταιρείας της πρώην νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, 5.718.000 ευρώ. Και κατέστησαν μόνο και όλους τους λογαριασμούς της περιφερειακής ενότητας Κεφαλονιάς. Κατά συνέπεια, όχι αποθεματικά δεν είχαμε να δώσουμε, δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές μας ανάγκες. Συνεπώς, είτε συμφωνεί κανένας είτε διαφωνεί με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να δοθούν τα αποθεματικά. Εγώ προσωπικά συμφωνώ τότε, όπως ήταν η κατάσταση, καλά έκαναν και τα δόθησαν. Στην ουσία όμως εδώ στην Κεφαλονιά δεν την ενόχλησε σε κάτι. Τι άλλο μπορείτε να θέσετε, γιατί. Κύριε Περιφερειακή, να κάνουμε μια παρεξήγηση. Κύριε Περιφερειακή, την υπέρβαση να την κάνουμε. Αυτό είναι η παρεξήγηση. Την υπέρβαση να διεκδικήσουμε. Να την κάνουμε. Μια παρεξήγηση. Να ξέρουμε τι δεσμεύσει. Να ξέρουμε τι δεσμεύσει. Κομμένε και ραμμένε στα μέτρα ολίγων είναι. Το ξέρετε για υπέρβαση. Δεν είναι αναγκαστική. Άλλο λεπτό. Είναι μια παρεξήγηση προηγουμένω. Μάλλον όσον αφορά για του διορισμού. Δεν καταλάβετε. Μάλλον δεν θέλω εγώ να καταλάβετε τι εννοώ. Λέω. Δεν ζήτησα να διορίσετε εκθεστικού. Αλλά να ξανακάμω πιο σαφή την πρόταση την οποία έχω. Λέω, ξαναλέω ότι πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους φορείς, έτσι ώστε να κατοχυρωθεί με νόμο ο μικρότερος αριθμός μαθητών ανατάξει στο σχολείο μας και να πέσει ο αριθμός της οργανικότητας των μαθητών ένα σχολείο. Αυτό λέω. Δεν ζήτησα να διορίσετε εκθετικούς, δεν ήταν μόνο διορθώ. Αλλά όχι, αλλά μπορούμε να δεσμευτούμε εδώ πέρα όλοι οι φορείς να ζητήσουμε για την Κεφαλονιά, εμείς δεξιό και η Λευκάδα, για τη συμμογενή περιοχή τη Κεφαλονιά και τη Ιθάκη, να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση όσο αφορά και τη μείωση των αριθμών των μαθητών ανά σχολείο. Αυτό που νομίζω, αυτή ήταν η πρότασή μου. Δεν ζήτησα να διορίσετε εκπαιδευτικούς. Και νομίζω. Όχι, αλλά δεν μπορούμε. Λοιπόν, αλλά σε αυτό όμως μπορούμε να δεσμευτούμε. Μια και είμαστε όλοι μαζωμένοι εδώ πέρα, μπορούμε να δεσμευτούμε σήμερα. Μπορούμε να δεσμευτούμε. Να κάνουμε κάτι προ αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των παιδιών. Πέρα το περιακό. Αυτή ήταν η πρότασή μου. Δεν ζήτησα. Αυτό όμως που λέει ο Βαγγέλης που μεταφέρεται στην Κέρκυρα και η Κέρκυρα δεσμεύτηκε. Λέμε για όλους τους φορείς να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους φορείς. Συντονισμένη προσπάθεια. Αυτό είναι η πρόταση και αυτό κόψανε τμήματα από τα σχολεία. Σε αυτούς που τα κόψανε. Να του πει τι μας έκανες, το ξέρει. Το ξέρει πριν μας το κάνει. Το ξέρει πριν το κάνει. Και τα υπόλοιπα και να σου το ξαναπούμε. Όχι, εμείς λέμε όμως να πάρθει μια απόφαση εδώ πέρα να μειωθεί ο αριθμός ανατάξει και ανασχολείο. Να πάρθει μια απόφαση. Και να πάει πάνω, όχι στην περιφέρεια, να πάει πάνω στο Υπουργείο κατευθείαν. Όπως υπήρξαν ρυθμίσεις για το θέμα των σεισμών, για άλλου είδους ρυθμίσεις, να υπάρξει όχι άμεση και μόνιμη πια ρύθμιση όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών ανατάξει, επαναλαμβάνω και ανασχολείο. Αυτό λέω. Αυτό δεν έχει. Ήδη μέσα σε 14 μέρες τα διαθέσαμε. Τελειώσανε, δεν μπορούμε να χαλάσουμε ούτε ένα εμβόλιο στα σχολεία. Όσον αφορά την αποκατάσταση των υπολείπων σημείων από το σεισμό που αυτό που αφορά τις δικές μας αρμοδιότητες. Σας είπα, κάναμε αγώνα σημείο-σημείο, μελέτη-μελέτη στην Παλική να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει και όχι στην άση του επικινδύνου που είμαστε οι πρώτοι που το εντοπίσαμε. Δεύτερο, από τους σχετικούς αυτοτελείς πόρους για έργα και δράσεις, η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς έχει λάβει το 2015 0 ευρώ. Όταν λέω 0 ευρώ, δεν είναι τρόπος που λέγει, ότι μας είναι λίγα. Λάβαμε 0 ευρώ. Αυτά μας έχουν στείλει για έργα και δράσεις. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, 15 Αυγούστου μας εδώσανε 2.600.000 ευρώ. 15 Αυγούστου μας ήρθαν από τα κτήματα. 29 Αυγούστου κάναμε την κατανομή και πριν το τέλος του χρόνου θα έχουμε δημοπρατήσει έργα 2.600.000 ευρώ. Όσα πήραμε θα τα έχουμε δημοπρατήσει. Από τα 2.600, το 1.600.000 πάνε στην Παλική. Αυτά μας δώσανε για έργα.
Όταν τα πήραμε αμέσως τα κατανείμαμε και θα τα έχουμε δημοπρατήσει τα έργα πριν το τέλος του 15. Και τα χρήματα μας ήρθαν 15 Αυγούστου. Και ένα τελευταίο. Τον Απρίλιο υπήρχε σε διαβούλευση το ένα σχέδιο νόμου από το Τελής Υπηρεσία Ελέγχου Νομιμότητα ΣΟΤΑ. Εκεί λοιπόν προσπαθήσαμε να βάλουμε διάφορες διατάξεις, συμμετείχαμε στη διαβούλευση να βάλουμε διάφορες διατάξεις που αφορούν την Κεφαλονιά και ειδικά τις σεισμόπληκτες περιοχές μας και τα ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση των σεισμών. Έκανε μια πραγματικά δύσκολη δουλειά γιατί κάτσαμε να αλλάξαμε την νομοθεσία ένα άρθρο, ένα παράγραφο και προτείναμε στο Υπουργείο βάλτε αυτά τα πράγματα. Από ό,τι προτείναμε ούτε το 10% δεν πήγε. Π.χ. τους έχουμε ζητήσει, θα σας δώσω για λίγο αν θέλετε. Να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση ώστε να είναι εφικτή η μεταφορά των χρημάτων από την περιφέρεια Αττικής στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλονιάς, αυτά τα 5 εκατομμύρια. Θυμάστε το γνωστό θέμα. Αυτό η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, σύμφωνα με το ΠΔΕΛΤΑ 3036 και 2426, το θεωρεί παράνομο. Έχουμε λοιπόν κάποια σημεία τόσο μικρή παράγραφο στον νόμο και του λέμε, Υπουργέ, βάλτε αυτή την παράγραφο να το πέσουν αυτά τα λεφτά. Από Απρίλιο δεν έχει γίνει αυτό. Δεν θέλω να πω ότι προσπαθούμε στο βαθμό που μας αφορά να συντονίσουμε κάποιες καταστάσεις. Ό,τι όμως ξεπερνά τις αρμοδιότητές μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε, να ζητήσουμε από το κράτος να μας δώσει αρμοδιότητες. Γιατί δεν μας ζητήσουν. Για ό,τι άλλη παράληψη είναι πραγματικά. Λεφτά, είναι όχι αρμοδιότητες. Ε? Λεφτά να σας δώσει το κράτος, όχι αρμοδιότητες. Αρμοδιότητες έχετε πάρει τα ντερά σας. Όχι, Δημήτρη, κατάλαβε τη σούπα. Προφανέστατα και λεφτά. Αλλά όταν του λες, δώσε μου τη δυνατότητα να εισπράξω τα 5 εκατομμύρια και δεν σου δίνει νομικά όλη αυτή τη δυνατότητα. Και ο δήμαρχος που έχει τη δυνατότητα να τα εισπράξει και δεν τα εισπράττει. Ούτε ο δήμαρχος έχει. 3-4 εκατομμύρια τέλει και δεν τα εισπράττει. Από μεγάλο επιχειρηματίε. Νόμιζα για πως έχεις για τα 5 εκατομμύρια της ζωρίας. Εντάξει. Αυτά είχα για την ώρα. Άμα κάτι ξέχασα, με ξαναρωτάτε να πει στο δήμαρχο. 6.058.000. Ακόμα χειρότερα. Σας έδωσα την κατάσταση. Την βαρύνει στη θέση σου. Σας έδωσα την κατάσταση να την πάρετε στα χέρια. Ναι. Λοιπόν, να δούμε ποιοι είναι οι μεγαλοπελέτες και τι μπορεί να κάνεις περισσότερο από αυτά νομικά που λέει ο νόμος βάσει των αρμοδιοτήτων που έχω, αν τα κάναμε ή όχι. Ή αν μπορείς να βάλεις το πιστόλι στο κεφάλι για να πάει να σου πάρει τα λεφτά όταν δεν τα έχει καταπληρώσει. Τέλος πάντων, και αυτό που λες είναι παραδοχή αυτό που λέω εγώ. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένες επαναστάσεις που έχουν κάνει να υπάρχει μικρό ανασχολικό συγκρότημα που να επικαιροποιείται ανάλογα τις ελέγχους που πρέπει να γίνονται. Αυτό τουλάχιστον δεν το προχωράτε. Ένα ζήτημα. Να υπάρξει μικρό ανασχολικό συγκρότημα που να επικαιροποιείται ελέγχου το συγκροτημάτων. Παραδείγματος χάρη τώρα, θα ήταν γραμμένο η μάτρα στα Δυτινά, θα ήταν γραμμένο κάποιο άλλο. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να έχουν προπατήσει. Τα έχουμε πει επανειλημμένως, πέρα από τις μελέτες, είμαστε εδώ με το Χρυσοχοίδη, είμαστε με μια σειρά άλλους επανειλημμένως, θα είχαμε μελέτες, θα είχαμε αυτό. Θα πλήρωσε λίγο, δεν μίλησα. Όλοι μιλήσατε. Μιλάει ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, να τελείωσε. Λοιπόν, ακούστε, τελείωσε. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ δεν έχω μάθει να κοραγεύω και μου αρέσει και να αναβάλω και τις ευθύνες μου. Ξεκινάω από κάτω προς τα πάνω. Όχι από πάνω, ο Δημήτρης, ότι δεν ασχολείται ο Δήμαρχος. Την προηγούμενη εβδομάδα, τρεις μέρες έτρεχα στα Υπουργεία. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης είναι παρόν εδώ, που είχαμε μία σύσκεψη την 25η Μαρτίου του 2015, ο Υπουργός Υποδομών εδώ και το μόνο που του είπαμε και εγώ και ο Αντιπεριφερειάρχης έχουμε 360.000 να έρθουν χρήματα τουλάχιστον 700.000 να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις που υπάρχουν όμορες ιδιοκτησίες και τώρα έχουν ήδη μισοκαταρρεύσει και χθες. Έκανα διαγωνισμό για αυτά τα 360.000 και ακόμα περιμένουμε γιατί έχει κολλήσει την αποκεντρωμένη για να γκρεμιστούν τα σπίτια και να γίνει κατελαφή στο Ιξούρι. Ακόμα δεν έχουν έρθει τα χρήματα. Και προχθές μου υποσχεθήκαν πάλι ότι θα έρθουν το γρηγορότερο τα χρήματα. Οι μελέτες. Πρότεινα στον ΟΣΚ να δώσουμε που έχουμε 1,5-1 εκατομμύριο 400.000 και κάθονται από το Μαρινάκι, από την Τέρνα, από το Δόλο, όλους αυτούς,
να κάνουν για τα συγκεκριμένα κτίρια, να ξεκολλήσουν από τα 7 κτίρια τις μελέτες και ο Μαρινάκης και η Τέρνα. Δεν τα δέχτηκαν. Δεν μπορεί να γίνει, λέει, κατασκευή σχολικού κτιρίου εάν δεν είναι μελέτη του ΟΣΚΟ. Τώρα τις έχουν σχεδόν τελειώσει τις μελέτες. Ο Μεσάρης μας έλεγε το καλοκαίρι ότι έχουν τελειώσει για αγιαθέκη και δεύτερο λεπτό. Διονύση μου, από τις 7 έκανε τελειώσει τις 3. Δύο-τρεις. Τώρα σχεδόν έχουν τελειώσει όλες. Εχθές τους έφερα εδώ. Σχεδόν το ακούμε μήνες. Ποιο? Σχεδόν το ακούμε μήνες. Διονύση μου, καταλαβαίνεις ότι αν ήταν στο χέρι του Δήμου θα τα είχα τελειώσει πολύ νωρίτερα. Σήμερα όμως είναι κυβέρνηση, είναι ΠΟΣ. Είναι ο κύριος Δρούλιας εκεί, ο οποίος είναι ο διευθύνοντας σύμβουλος. Έδωσαν ανάθεση των μελετών έξω σε μελετητικά γραφεία και τώρα σχεδόν έχουν τελειώσει. Είπατε προηγουμένως για χρήματα, λέει ο Δημήτρης ο φίλος μου. Προχθές μου στείλανε, πήγα στο Υπουργείο, 2 ώρες είχαμε συζήτηση επάνω στον Παναγιώτο Μπουρμπή και προχθές μου στείλανε, μου είπαν να έρχονται 70.000, το χαρτί θα χθες, με τις 70.000. Ξέρετε, όταν σήμερα έχουμε χρησιμοποιήσει του κόσμου τα μηχανήματα, πρέπει να πάνε γύρω σε 230.000, τι να φτιάξεις, να αποκαταστήσεις που έχουν διαλύσει δρόμοι, να πληρώσει τα μηχανήματα, στα Σαρλάτα περιμένουμε από την αρχαιολογία ένα τυχείο αντιστήριξης, κοντεύει να φύγει ο δρόμος 6 μήνες και παρακαλάω κάθε μέρα στο δρόμο Αργίνια Καπαδρίτη που είναι του ΟΠΑΧ και κάτι ασφαλτοστρώσεις που έχω περάσει στην Παλική, στην Λιβαθό, δεν έχουν έξοδα, τους πληρώνει το Υπουργείο να έρθουν για να προχωρήσει και έχουν γίνει διακοπή εργασιών. Πώς με φώτισε ο Θεός και δεν υπέγραψα για την πλατεία και για την γέφυρα Λαχανοβόρα που υπάρχουν ανάδοχοι να βρεθούν Κεφαλονιά Ιούλιο και Αύγουστο με τσίγια όπως είναι η Ζάκηθος. Πήραν τα χρήματα από τα 5.400 που είναι για αυτά τα 3 αέρια και δεν υπάρχει μες στο κωδικό τίποτα. Παρακάλεσα τον Θόδωρο προχθές να βάλουμε τώρα για να μπορέσω να υπογράψω από 200.000 το κωδικό. Τα έργα της Παλικής που λέει ο Δημήτρης ότι γίνανε, λέει, 3 όροφες, 2 όροφες στις πολυκατοικίες. Βεβαίως θα γίνουν 2 όροφες και θα γίνουν και 1 όροφος. Έγινε ο σεισμός και μοιραίως θα πέσουν. Αυτά πρέπει να έχουν ήδη κατεδαφιστεί. Πέρασε νόμος. Διότι αν ήταν από άχερο φτιαγμένες, να τις φτιάξει το ελληνικό δημόσιο και στο κωδικό 7,5 εκατομμύρια. Όπως του λιμάνι, με πήρε ο Μαρούλης τον Απρίλιο και μου λέει ότι πήραν τα λεφτά από τον κωδικό και μείνανε 50.000. Εάν δεν έρθουν χρήματα, ούτε εγώ ούτε αντιπεριφέρεια αν θέλω. Για αυτά τα έργα για να μπουν, γιατί είναι σε εξέλιξη και έχουν γίνει διακοπή εργασιών, πρέπει να έρθουν χρήματα. Και για να έρθουν χρήματα, όπως βλέπεις, αφορά την κεντρική κυβέρνηση. Διότι αν δεν πάρουν τα χρήματα, όλα περιμένουν να πάνε αυτά τα 3 δις, δεν πρόκειται να έρθουν χρήματα. Τι να φτιάξεις. Είπατε για το φόρο. Εγώ έκανα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι μία δικιά σου, μία δικιά του. Δεν έχει σημασία πια. Δεν έχει σημασία. Πιέζει. Λοιπόν, να μιλήσω κι εγώ όπως μιλήσατε και με βλάβειες σας ακούσαμε κι εγώ και ο αντιπεριφερειάρχης. Έχετε δίκιο σε αυτά που είπατε. Εγώ έστειλα ένα χαρτί. Έβαλα τη Γενική Γραμματέα για τον ΕΠΙΑ που είχαμε πει να μην πληρωθεί στην Κεφαλονιά λόγω. Ήταν σεισμόπληκτη περιοχή 14 και 15. Και δικαιολογεί το να γίνει γιατί με τις πλημμύρες και με τις καταστροφές που έγιναν πριν 2 μήνες να μην πληρωθεί ο ΕΜΒΙΑ. Δεν γίνεται. Για το 100% του φόρου που λέτε, δεν ζητάτε να λύσω εγώ το θέμα και ο αντιπεριφερειάρχης, συμπαράσταση την έχετε. Είναι κακός να πληρώσει η Κεφαλονιά, τουλάχιστον να εξαιρεθεί το 100% του φόρου. Διότι έχω μια επιχείρηση εγώ και σκέπτομαι να την κλείσω 31-12. Λέω. Γιατί να πληρώσω το 100% του φόρου του 16. Πολύ λογικό και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε και να συμπαρασταθούμε σε αυτά τα κομμάτια. Τα σχολεία έχουμε βάλει το νόσο και έχουν κάνει τώρα μελέτες και κάνανε έλεγχο σε όλα τα σχολεία. Εχθές, παρόλο που έβαλα συνεργεία με μηχανικούς έξω να κάνουν αυτοψίες
σε όλα τα σχολεία της Κεφαλονιάς. Έφερα τον ΩΣΚ σήμερα, εδώ θα δείτε εδώ, εκεί θα το πρωί πρωί δύο άτομα. Να κάνετε κι εσείς τον ανάλογο έλεγχο. Πρέπει να θωρακιστούν κατάλληλα, διότι είμαστε, όπως είπατε, σε μια σεισμογενή περιοχή. Εχθές έγινε στη Λευκάδα, πρόπερσι έγινε στη Ζάκηθο, πριν 20 μήνες έγινε στη Κεφαλονιά. Είναι μια σεισμογενής περιοχή και πρέπει να θωρακίσουμε τα σχολεία σωστά και ανάλογα γιατί μένουν τα παιδάκια μας. Όσον αφορά για την, σκάλα της Κεραμιές, σας μίλησαν οι περιφερειάρχες και τα τουαλέτες στην αυτή έχουν δημοπρατηθεί. Το λύκειο στο Λιξούρι πρέπει να γίνει καινούριο κτίριο, δεν το συζητάμε καθόλου, όπως και το ΕΠΑΛ ζήτησε να γίνει σιδηροκατασκευή και πρέπει να κατεδαφιστεί το κτίριο. Σιδηροκατασκευή το ΕΠΑΛ και καινούριο λύκειο στο Λιξούρι. Αυτή είναι η απέτησή μας. Είναι σωστό το αίτημα και εγώ και ο Παναγιώτης είμαστε δημοτικοί. Και έτσι πρέπει να γίνει. Και τα δημοτικά, κύριε Δήμαρχε. Το δεύτερο και το τέταρτο είναι το κουβέντα. Παιδιά, κοιτάξτε κάτι. Το τέταρτο. Σκεφτείτε ότι πήγα στο κουβέντα να πάρω 300 χιλιάρικα και ήρθαν τα 100 και τα 218 τα οποία από μένα αρθούν για να πληρωθούν. Προχθές όμως ήρθε η Λαϊκή Συσπήρωση και ο Ματζουράτος γιατί υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στο Λιξούρι, στο Δημοτικό με την ασφαλτόστρωση που έπρεπε να γίνει και εδώ στο επάνω τα οποία τα έριξε ο Δήμος και χρωστάμε τα λεφτά να πληρωθούν. Χιλιάσφαλτο στο Δημοτικό και εδώ πάνω στον άκρη. Λοιπόν, τα δημοτικά που είναι στο εγώ είμαι αυτός ο οποίος γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έδωσα εντολή να κλείσει το τέταρτο. Το τέταρτο ήταν πράσινο. Και το έκλεισα. Και κατορθώσαμε, έβαλα τον Βαγγελάτο και έφτιαξε το τέταρτο το οποίο φέραμε τις αίθουσες κάτω στο ΤΕΙ. Το τοποθέτησε. Τοποθέτησε, αλλά λάβει υπόψη ότι έχουν γίνει για να πεταχτούν 4.000 κυβικά λάσπη. Εγώ είμαι χρεωμένος και πρέπει να τα πληρώσω αυτά. Δεν έχουμε πληρώσει μία δραχμή ακόμα, έχουν κολλήσει αυτά εκεί πέρα. Τι με λιγενέστε όμως. Το τέταρτο τελείωσε. Το τέταρτο όμως αυτό εδώ, ναι, το οποίο το έκλεισα και φωνάζανε οι μισοί γονείς, ότι ο Παρίς είναι τρελός και το έκλεισα για λόγους στους οποίους ήρθε ο Καρύδης εδώ και πήγαμε μαζί και μου λέει κλείστο και βλαστήμαμε. Είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Όταν λοιπόν ήρθαν τα χαρτιά από την Πάτρα, όχι, το ξέρετε άρα, όλοι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, να το λέει σοβαρό, τα πράσινα, ο εποπτικός έλεγχος, ο εποπτικός έλεγχος που βγάζει πράσινα δεν είναι καμία εγγύηση. Θα τα ακούσει και ο αντιπεριφερειάρχης αυτός. Διονύση μου, γιατί λένε τώρα, χωρίς τους αστικούς ελέγχους, είναι πράσινο τραβάτε. Τώρα είναι ομαλά. Αυτό το σχολείο είχαν βάλει τον κουράκο, όπως ξέρεις. Όπως κάνανε στα Μεσογείο, πράσινο, αλλά έπεσε. Πέσανε 200.000 ευρώ επάνω για να βάλουν ενισχύσεις. Το σχολείο αυτό όμως δεν είχε ούτε μετά σωστά, ούτε στατικά ήταν εντάξει και ένα χαρτί που είχε έρθει εδώ και 7 χρόνια που εγώ δεν ήμουν δημαρχός, αυτό το χαρτί με προβλημάτισε και έβαλα τον Καρέδη να πάει να κάνει ένα. Να απαντήσετε κι εσείς ο αντιπεριφερειάρχης, όλα αυτά τα σχολεία που είναι πράγματα. Για την εμπειρία του Καρύδη, όταν ήρθε άλλος στα σχολεία τα περισσότερα έβαλα τον Καρύδη, εγώ φιλικά και πήγε και τα έλεξε, όπως το δημοτικό κάτω στο που έπαιρε για τις ρευστοποιήσεις δημοτοληψίες και τα σχολεία εδώ πέρα, παρόλο που πήγες, παρόλο που πήγαν οι τεχνικές υπηρεσίες, έβαλα και τον Καρύδη. Το Καρύδη έχει τεράστια εμπειρία, στατική εμπειρία. Και τώρα τι γίνεται κύριε Δήμαρχε, με το τέταρτο και το δεύτερο εξωτερικό. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται χρήματα. Πού είναι αυτή τη μελέτες. Δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτά που έχουν, αυτά που έχουν προωθήσει το δεύτερο εξωτερικό. Για να τελειώσουν είναι 7 σχολεία καινούργια. 7 είναι. Ξέρετε και εσείς οι μελέτες, γνωρίζετε. Αυτή είναι η ανάγκη. Τι έχει